Κύριε Βουρδουμπά, τώρα εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω εσάς, γιατί το ΚΚΕ μονίμως λέει ότι αυτό καταδικάζεται, η φασιστική αντίληψη και οι θέσεις και οι αρχές καταδικάζονται από το λαό στην κοινωνία και με την δράση του λαού. Όμως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ο συγκεκριμένος χώρος να μας απασχολεί συνεχώς και να έχουμε σκαμπανεβάσματα. Τώρα υπάρχει και μια δικαστική παρέμβαση, έτσι όπως έγινε και όπως γίνεται η συζήτηση, κάθε άλλο παρά κλείνει το θέμα. Το αφήνει να συζητείτε στους ανθρώπους οι οποίοι έλκονται. Και είναι συνήθως απολυτικά αυτοί που έλκονται. Ναι. Όχι οι ψηφοφόροι, οι συνειδητοί, ενώ οι υπόλοιποι. Ξέρετε, το σύστημα γενικά, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιεί ακροδεξιά μορφώματα όλων των ειδών. Ακριβώς γιατί είναι ένα μέρος του συστήματος το οποίο χρησιμοποιείται κατά το δοκούν. Συνήθως παίζουν το ρόλο του μπαμπούλα του συστήματος ή του μαντρούσκλη του συστήματος. Και με αυτήν την έννοια και όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα έχουμε δει από όλες τις κυβερνήσεις και από όλα τα κόμματα να δείχνουν μια ανοχή. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα γύρω από αυτό. Να δείχνουν μια ανοχή, η οποία ουσιαστικά τρέφει, συντηρεί αυτό το πράγμα. Και αυτή η συζήτηση, η οποία συντηρείται αυτή την περίοδο, επίσης ρίχνει νερό στο μήλο των ακροδεξιών μορφωμάτων. Κατά τη γνώμη μας, και η συγκεκριμένη τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση και όλη η συζήτηση που έχει ακολουθήσει όλες τις επόμενες μέρες πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Για ποιο λόγο, και εκτός ότι πετάει την μπάλα στην εξέδρα, ανοίγει και μια σειρά από επικίνδυνους δρόμους. Γιατί ξέρετε, όταν χρησιμοποιεί στολές διατυπώσεις που επικαλούνται τη θεωρία των δύο άκρων, που επικαλούνται ένα παράξενο ορισμό της έννοιας του ριζοσπαστισμού, εμείς θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένες τροπολογίες και μέτρα μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο και για άλλους διαδικασίες. Κύριε Βουρδουμπά, όμως παρόλα αυτά, όταν κάποιος έχει καταδικαστεί ως μέλος ή διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οφείλει το πολιτικό σύστημα να του κόψει το δρόμο. Έτσι, γιατί είναι καταδικασμένος για ποινικά αδικήματα, δεν είναι πολιτικό το αδίκημα αυτό. Απλώς εσείς πιστεύετε ότι αυτή η τροπολογία, έτσι όπως διατυπώθηκε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όχημα για να απαγορευτούν και άλλα κόμματα? Γενικά έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπάρχουν αντίστοιχες θολές τροπολογίες ή και πιο συγκεκριμένες, οι οποίες έχουν σε απαγόρευση κομμουνιστικά κόμματα σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά επιτρέψτε μου να κλείσω σε σχέση με την Χρυσή Αυγή και τη συγκεκριμένη διαδικασία. Υπάρχει ευθύνη και στις δύο κυβερνήσεις, και του ΣΥΡΙΖΑ με του ΑΝΕΛ και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για το γεγονός ότι 8 χρόνια μετά δεν έχει τελεσιδική σε αυτή η υπόθεση. Αν είχε τελεσιδική σε αυτή η υπόθεση, δεν συζητάγαμε τώρα για το αν μπορεί ή δεν μπορεί. Ναι, δεν έχει τελεσιδική, αλλά παρόλα αυτά δεν έπρεπε να ψηφίσετε μια τροπολογία η οποία έκοβε το δρόμο ακόμη και σε πρωτόδικα καταδικασμένο για ποινικό αδίκημα. Υπάρχει ευθύνη, λοιπόν, είναι για το γεγονός ότι φτάσαμε μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει. Ένα πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, υπήρχε μια συγκεκριμένη διατύπωση που υπάρχει στην απόφαση του δικαστηρίου, την πρωτόδικη, που μίλαγε για εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Και γι' αυτό το λόγο καταδικάστηκε. Η συγκεκριμένη που θα μπορούσε να βάλει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο το ποιοι επιτρέπεται και για ποιο λόγο επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται. Δεν επέλεξαν αυτό η τροπολογία ούτε της κυβέρνησης ούτε αυτή που είχε φέρει προηγούμενα ο ΣΥΡΙΖΑ, να γίνει πολύ συγκεκριμένο και να περιγράφεται το συγκεκριμένο το πράγμα το οποίο μιλάμε. Το ναζιστικό εγκληματικό. Αυτό το πράγμα, όπως είχε διατυπωθεί, λέω, στην απόφαση την αρχική, την πρωτόδικη του δικαστηρίου, ναι, και θα μπορούσε να είναι μια βάση η οποία θα ξεκαθαρίσει. Και όχι να χρησιμοποιείται αυτή η ιστορία για να ανοίγουν δρόμοι οι οποίοι, κατά τη γνώμη μας, είναι επικίνδυνοι. Γιατί αυτό τελικά έγινε. Μάλιστα. Δηλαδή, μπορεί και κάποιος να απαγορεύσει μια άλλη οργάνωση, η οποία να μην είναι ναζιστική. Ανοίγει μια συζήτηση για να υπάρχουν παρεμβάσεις στα εσωτερικά των κομμάτων. Θα κάνω και εγώ ένα σχόλιο. Πολύ σύντομα. Κύριε Μανιέ, και έχουμε πολλά παραδείγματα σε σχέση με αυτό. Έχουν παίξει ρόλο στο να υπάρχει αυτό το θέμα στην επικαιρότητα. Και γι' αυτό, κατά τη γνώμη μας, το βασικό και το κύριο είναι αυτό που είπατε και εσείς, κύριε Αρμελιώτη, στην εισαγωγή της ερώτησής σας, ότι τελικά μόνο ο λαός μπορεί να εμποδίσει και να αποτρέψει τέτοιου είδους φαινόμενα. Πρώτα απ' όλα εκεί που συντηρούνται και αναπαράγονται. Στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας. Εκεί δηλαδή είναι η μεγάλη μάχη που πρέπει να δώσουμε όλο το επόμενο διάστημα. Κύριε Βουρδουμπά, θεωρείτε ότι τα σύνορα της χώρας μπορεί να είναι σύνορα απροστάτευτα? Γενικά ποτέ δεν έχουμε μιλήσει εμείς για απροστάτευτα σύνορα. Απλά αυτό που έχουμε κάνει είναι να εντοπίζουμε ποιο είναι το κύριο σε σχέση με το ζήτημα που έχει προκύψει όλα αυτά τα χρόνια. Και το κύριο, κατά τη γνώμη μας, είναι μια συνολική πολιτική που έχει ακολουθηθεί, που αποτυπώνεται στην Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, κατά πρώτον, και βέβαια στις συμφωνίες Δουβλίνου 1 και 2, που έχουν καταστήσει την Ελλάδα μια αποθήκη ψυχών. Ένα χώρο διπλού εγκλωβισμού, όπου δεν είναι απλά χώρος πρώτης υποδοχής σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι το χώρος όπου εδώ θα μένει αυτός ο κόσμος, παρότι στη συντηρητική του πλειοψηφία δεν θέλει να μείνει εδώ. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή του, ποτέ δεν ήταν. Έχει λοιπόν διαμορφωθεί μια τέτοιου είδους πολιτική και πάνω σε αυτήν παίζονται προφανώς παιχνίδια ελέγχου των ροών.
Είδαμε στο πρώτο διάστημα, για παράδειγμα, πως μια σειρά από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνανε διαλογή των προσφύγων και των μεταναστών. Αντίστοιχο πράγμα γίνεται και εσωτερικά. Αυτός ο έλεγχος, το να ανοίγει και να κλείνει κάνουλα δηλαδή σε σχέση με τις ροές. Και βέβαια υπάρχουν και μια σειρά από ζητήματα που αφορούν με το εμπόριο, το λαθρέο. Και επιτρέψτε μου όμως να πω, γιατί εδώ πέρα δεν μπορούμε να λέμε μόνο για αυτό, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου και με πολύ οδυνηρά αποτελέσματα, γιατί έχει μετατραπεί το Αιγαίο σε θάλασσα νεκρών. Δεκάδων, και στις τοπικές κοινωνίες υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχει και ένα επίσης ακόμα ζήτημα που έχει να κάνει με το επίσημο, το κρατικό εμπόριο ανθρώπων. Γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε δει διακρατικές συμφωνίες για να έρχονται σύγχρονοι σκλάβοι. Ωραία. Από μια σειρά χώρες για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν σε μια σειρά κλάδους οικονομίας. Η περιοχή του Εύρου είναι ευάλωτη περιοχή με την έννοια ότι συνορεύει με την Τουρκία, η οποία την είδαμε το 20 να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο τρόπο. Σας ρωτάω, χωρίς το φράχτη, η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών θα ήταν αποτελεσματική? Η αλήθεια είναι, αν κάτσει να το δει κάποιος, ότι ο φράχτης από μόνος του δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση. Και γιατί αν ήταν αυτός ο τρόπος, θα υπήρχε φράχτης αυτή τη στιγμή και στα βόρεια σύνορά μας. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι τέτοιο το κλίμα με τους βόρειους. Όχι. Λέω όμως ότι αυτός είναι ο εναλλακτικός δρόμος. Το ξέρουν όλοι. Σημείο εξόδου. Το ξέρουν όλοι το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα αυτό. Οι στρατιωτικοί μας λένε ότι ακριβώς επειδή τα σύνορα εκεί είναι ευάλωτα, γιατί είναι ο ποταμός, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν δίωδοι κτλ., ότι ο φράχτης είναι ένα σοβαρό μέτρο το οποίο μπορεί να προφυλάξει από διαφόρων ειδών εισβολές. Είπατε εσείς για το εμπόριο, το λαθρεμπόριο, δεν θέλω να πω και άλλα πράγματα. Ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα. Όσοι έχουν μια εικόνα από τον Εύρο, ναι. Ξαναλέω λοιπόν ότι ο φράχτης από μόνος του, ως τμήμα μια συνολική πολιτική, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη. Εμείς ξαναλέμε ότι η λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος πραγματικά έχει ανάγκη να ζητήσει άσυλο ή να πάει σε μια χώρα για να ψάξει να βρει μια καλύτερη ζωή, να μπορέσει να γίνει και η ταυτοποίησή του και ο έλεγχός του πριν φτάσει μέχρι εκεί. Και αυτό το πράγμα μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με ευθύνη του ΟΗΕ, να γίνει στην Τουρκία για παράδειγμα ή στις χώρες από όπου ξεκινάει. Mm-hmm. Και αυτό, επιτρέψτε μου να το πω τώρα, γιατί δεν μπορεί να συζητάμε το ζήτημα του μεταναστευτικού, του προσφυγικού και να μην συζητάμε για τις αιτίες. Γιατί όταν υπάρχουν πόλεμοι, όταν υπάρχει φτώχεια, όταν υπάρχει πείνα, οι άνθρωποι θα μετακινούνται. Είναι αναγκαστικό, θα γίνεται. Οι κυβερνήσεις που έχουν στην Ελλάδα, που έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, έχουν βάλει λιθαράκι σε αυτές τις πολιτικές και στους πολέμους και στις επεμβάσεις και στη φτώχεια. Δεν είναι λοιπόν άμυροι των ευθυνών, ούτε μόνο διαχειριστές των συνεπειών, όταν την αφήνουμε την αιτία στο απειροβλήτο. Ακρίβεια, μέτρα, δυνατότητες παρέμβασης. Η ακρίβεια καταρχάς οφείλεται σε συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες έχουν ακολουθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και είναι μια σειρά από παράγοντες οι οποίες έχουν υπηρετήσει όλες οι κυβερνήσεις που ακολούθησαν. Από τη φορολογία μέχρι την επεκτατική πολιτική για να εξασφαλίζεται χρήμα για μεγάλες επενδύσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και από την πράσινη μετάβαση μέχρι την απελευθέρωση μια σειρά τομέων. Με αυτή την έννοια, αν θέλουμε πραγματικά να διεκδικηθούν και να αποσπαστούν μέτρα ανακούφισης που και θα χτυπάνε τις τιμές αλλά και θα αυξάνουν τους μισθούς, γιατί είναι, ξέρετε, διπλή πλευρά του προβλήματος, αυτό απαιτεί σύγκρουση με τις συγκεκριμένες πολιτικές. Και για να το πω λίγο πιο απλά, δεν γίνεται να κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι μπορεί να είσαι και με το κέρδος ως Θεό των λίγων και με την οικονομία της αγοράς. Επειδή αυτό προϋποθέτει αλλαγή συστήματος. Με το υπερβολικό κέρδος όμως. Πέρα από την αλλαγή συστήματος. Υπάρχει το θέμα και του υπερβολικού. Πριν φτάσουμε στην αλλαγή. Θέλουμε και κάποια μέτρα. Για να κερδίσουν λοιπόν οι εργαζόμενοι, έστω και μικρές ανάσες, πρέπει να χάσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν προκύπτουν λεφτόδεντρα προφανώς. Σωστά το αναφέρεται αυτή η φράση. Υπάρχουν όμως τεράστια κέρδη στην ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία υποτίθεται ότι είχε, όχι υποτίθεται, πραγματικά είχε 6% ανάπτυξη την προηγούμενη χρονιά. Στα λαϊκά νοικοκυριά δεν υπήρχε καμία ανάπτυξη όμως. Υπήρχε ανάπτυξη στα κέρδη συγκεκριμένων μεγάλων επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν η λύση είναι αγώνας διεκδίκηση, επειδή ξέρουμε ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές 21 Μαΐου θα έχει τέτοιου είδους αντιλαϊκό πρόγραμμα, όποια παραλλαγή και αν τελικά καταληχθεί, είτε μονοκομματική είτε συνεργασίας. Ξέρουμε ότι θα έχει πρόγραμμα, δηλαδή τα προαπαιτούμενα του νέου υπερμνημονίου που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρουμε ότι θα έχει την πράσινη μετάβαση ως πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι θα έχει τις δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή τα ξέρουμε όλα αυτά, γι' αυτό κατά τη γνώμη μας χρειάζεται ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ, γιατί είναι οι αγώνες αυτοί οι οποίοι μπορούν να στριμώξουν μια κυβέρνηση, η οποία κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αδύνατη
Εσείς θεωρείτε βελτιωτικά μέτρα, θα, γιατί τώρα να ανατραπεί το σύστημα δεν υπάρχουν οι αντικειμενικές συνθήκες που θα λέγατε κι εσείς. Όχι, είναι πολύ συγκεκριμένο, δεν είναι για μακρινό μέλλον το συγκεκριμένο πράγμα. Για να καταργηθούν, για παράδειγμα, ειδικοί φόροι κατανάλωση στα καύσιμα και στην ενέργεια που το έχουμε προτείνει και στη Βουλή και δεν έχει περάσει, δεν έχει πάει σε διαδικασία ούτε καν να ψηφιστεί, να τοποθετηθούν ανοιχτά τα κόμματα, κάποιος πρέπει να χάσει. Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε ότι ο αγώνας των εργαζόμενων είναι αυτή που μπορεί να αναγκάσει κυβερνήσεις να προχωρήσουν και σε τέτοιου είδους μέτρα. Όπως επίσης να πιέσουν για να πάρουν αυξήσεις στους μισθούς, για να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που θα την έχουμε τη Δευτέρα των εκλογών και γι' αυτό χρειάζεται ένα πιο, πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ για να είναι δίπλα σε αυτούς τους αγώνες και για να δώσει ελπίδα σε αυτούς τους εργαζομένους.